ανταγωνιστικές λίγο πολύ έτσι με όλα τα κορίτσια, συγκεκριμένες τρεις. Αλλά πιστεύω λίγο παραπάνω η Μικαέλα για μένα. Και πολύ Μικαέλα. Εσείς πιστεύω είχα... ότι... Sorry, αλλά ναι. Πιστεύω ότι άμα δεν ήταν η Μικαέλα, η Εύη και η Μέικη δεν θα ήταν έτσι. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Α, ώστε η Μικαέλα είναι... Η Μικαέλα δηλαδή τις άλλες δύο. Πιστεύω πως ναι. Εσύ είχες σχέση μαζί τους, δηλαδή προσπάθησες να τους μιλήσεις. Ναι, μιλούσαμε λίγο, αλλά δεν ήθελα τόσο πολύ να κάθομαι μαζί τους. Τόσο πολύ. Δεν ήθελες εσύ να έχεις, ε? Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί φαίνεται λίγο, σαν χώνουν λίγο αυτές οι τρεις μαζί, έτσι. Δεν το εξηγήσω. Έχουν λίγο κάτι που όταν κάθονται μαζί σου θέλουν να μάθουν κάτι για σένα, να κάνουν αυτά, μετά να σε γυρίσουν. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Μα, αυτό που είπες είναι αρκετά σαφές. Άμα θέλουν να μάθουν κάτι για σένα και μετά να στο γυρίσουν πίσω με έναν περίεργο τρόπο, δεν είναι ευχάριστο σαφώς. Ναι. Εσύ ήσουν με κάποια κορίτσια πιο κοντά εκεί, πρόλαβες να έρθεις, με ποιες? Ήμουνα με την Έλενα, την Καλιοτζή, τη Στεριανού αυτή που έκοψε το μαλλί της. Την Ειρήνη. Τη Καζαριάν, τη Τσακουρίδου, τη Ξανθούλα και τη Μαριάννα. Μάλιστα. Επίσης πολύ δυνατά κορίτσια. Όταν έφυγες, πάντως στεναχωρήθηκαν πολλές, δεν θα πω όλες, αλλά στεναχωρήθηκαν πολλές. Και αυτό ήταν σημαντικό και για τη δική σου την πορεία. Συγγνώμη, σε διακόπτω, μία ανωτελεία να βάλουμε.